Λοιπόν, πάμε να πιάσουμε τώρα ένα θέμα το οποίο αφορά τους οικοδόμους της Κρήτης, οι οποίοι εισέρχονται σε ένα νέο γύρο κινητοποιήσεων με αφορμή τα μέτρα προστασίας στους χώρους εργασίας. Ένα θέμα το οποίο και αυτό το έχουμε πιάσει πάρα πολλές φορές και έχει τοποθετηθεί ο κύριος Γιάννης Γωνιανάκης, ο πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων Ηρακλείου, τον οποίο θέλω να καλησπερίσω. Καλή χρονιά, κύριε Γωνιανάκη. Καλή χρονιά σας, στο ελευθερωτέ σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, ποιο σκηνικό διαμορφώνεται σε χώρους εργασίας, ειδικά σε περίοδο πανδημίας, με μέτρα προστασίας τα οποία απέχουν κατά πολύ από το πρωτόκολλο το οποίο προβλέπει ο σχεδιασμός? Αυτό ακριβώς είναι τραγελαφικό αυτή τη στιγμή. Η κυβέρνηση του Υπουργείου να μειώνει τις ημέρες της καραντίνας από 10 σε 5. Και ήδη φανταστείτε τώρα το απόγευμα είχαμε ενημέρωση για ένα συνεργείο συναδέλφων, οι 6 στους 8 με κορονοϊό. Και πραγματικά η κατάσταση είναι ανεξέλεκτη σε όλο τον ιδιωτικό τομέα, όχι μόνο στους οικοδόμους, αλλά σε όλους τους εργαζόμενους αυτή τη στιγμή, που ουσιαστικά η κυβέρνηση τους αφήνει απροστάτευτους. Και είναι χαρακτηριστικό για την πόλη μας να έχουμε μόνο 2 σημεία σταθερού ελέγχου του ΕΟΔΗ, που δείχνει ουσιαστικά ένας νομός με τόσους χιλιάδες λαού να έχει 2 σημεία και ουσιαστικά να σπρώχνει τον απλό λαό, τον εργαζόμενο, και στον ιδιωτικό τομέα, μια και δεν του περισσεύουν και τα χρήματα, και ουσιαστικά η κυβέρνηση να σφυρίζει αδιάφορα και να το σπρώχνει προς δηλαδή, την ευθύνη. Δηλαδή, κατακόρυφη αύξηση κρουσμάτων και μέσα στην οικοδομή, σε εργαζομένους, σε οικοδόμους. Ναι, φανταστείτε που οι οικοδόμοι είμαστε και σε ανοιχτό χώρο, δεν είμαστε σε κλειστό όπως είναι άλλες επιχειρήσεις, ναι, είτε στη βιομηχανική περιοχή είτε σε εμπορικά καταστήματα. Φανταστείτε όταν οι οικοδόμοι που είναι σε ανοιχτούς χώρους υπάρχει υπερμετάδοση και το δίνουν και οι αριθμοί, δηλαδή με τα τεστ αυτό το μήνα ουσιαστικά, πόσες χιλιάδες είναι καθημερινά κρούσματα. Τι γίνεται σε άλλους χώρους που πραγματικά και σε άλλα σωματεία έχουμε ανώνυμες καταγγελίες που αναγκάζουν οι εργαζόμενοι όταν έχουν ήπια συμπτώματα παράνομα να γυρνάνε στη δουλειά. Μάλιστα. Και εδώ είναι η ευθύνη της κυβέρνησης, ναι, ουσιαστικά μεγάλες. Οπότε τι πρέπει να γίνει? Φέρνετε στο προσκήνιο ένα πρόβλημα. Και... το σωματείο τι προτείνει? Το σωματείο αυτό που προτείνει πρώτα και κύρια να ενισχυθεί το δημόσιο σύστημα υγείας. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, φανταστείτε που μιλούσαμε με τους δικαστές του Παγνή, ότι είναι 500 οι οργανικές θέσεις και ενές αυτή τη στιγμή σε γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό. Δεν μπορεί. Το δεύτερο βασικότερο είναι να στελεχωθεί ο ΕΟΔΗ με μόνιμο προσωπικό και μαζί με την επιθεώρηση εργασίας να προχωρήσει σε προληπτικούς ελέγχους. Και κύριε, με ευθύνη του Υπουργείου Υγείας και της κυβέρνησης και πιο πολλά σημεία προληπτικού ελέγχου με δωρεάν τεστ για όλους και όχι μόνο 2 σημεία σε ολόκληρο νομό Ηρακλείου και ειδικότερα στην Ειδοχώρα να περιμένουν πότε θα πάει η κινητή μονάδα του ΕΟΔΗ να ελέγξει, ειδικότερα τώρα που έχουμε έξαρση των κρουσμάτων. Και πραγματικά αυτό το χαρακτηρίζει, δηλαδή, τα νούμερα των τελευταίων ημερών. Και πραγματικά φοβόμαστε και γι' αυτό και την Πέμπτη θα προχωρήσουμε μαζί με άλλα σωματεία σε παράσταση διαμαρτυρίας στην 7η ΔΥΠΕ. Ναι. Μάλιστα. Και το κύριο να σας πω... Ναι, ναι, ολοκληρώστε. Όχι, ότι εδώ βασικότερο είναι και η επίταξη του ιδιωτικού τομέα και ειδικότερα σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή τα νοσοκομεία μας να έχουν γίνει νοσοκομεία μίας νόσου και άλλες σοβαρές ασθένειες να πηγαίνουν πίσω. Μάλιστα. Οπότε την Πέμπτη λοιπόν γεννητοποίηση, σωστά κύριε Γωνιανάκη? Ναι, την Πέμπτη μία το μεσημέρι στην 7η ΥΠΕ. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Ανοίγουν εκεί οι οικοδόμοι ένα θέμα το οποίο αφορά την πανδημία, τον κορονοϊό και την κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων. Και εκεί, χαρακτηριστικά σε ένα συνεργείο μας που ο κύριος Γωνιανάκης, από τους 8 εργαζομένους, οι 6 νόσησαν. Λοιπόν.